Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα διαβάσουμε μια ιστορία που έχει στείλει μια φίλη από ένα νησί, η οποία έχει βάλει ως τίτλο στο email της «Πρόσκληση για ψίχουλα». Έχω προσθέσει και ένα υπότιτλο «Όταν τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία». Αγαπητή Θέκλα, θέλω να σου αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη χθες και που μπορείς να το μεταχειριστείς ανώνυμα, πάντα όπως νομίζεις. Καλά, το χθες έχει πολλές μέρες, εντάξει. Βρίσκομαι σε κατάσταση πένθους, ενώ παράλληλα προσπαθώ να προσέχω και να περιποιούμε τον εαυτό μου, βοηθώντας τον αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η φίλη αυτή έχει χωρίσει πρόσφατα από μία σχέση με έναν κακοποιητικό νάρκισσο, ο οποίος όμως ήταν κρυφός νάρκισσος, ήταν κρύφο νάρκισσος και ήταν και ο χωρισμός πάρα πολύ δύσκολος και τραυματικός, γιατί την εκδικήθηκε πριν, κατά και μετά το χωρισμό. Εδώ λοιπόν στο νησί που βρίσκομαι χθες, είχαμε μια καλοκαιρινή μέρα παρότι βρισκόμασταν στον Οκτώβριο. Αποφάσισα να πάρω το βιβλίο σου «Ψυχολογικός πόλεμος αγκαλιά» και να το πάω μαζί μου για ένα καφεδάκι στη θάλασσα. Εσύ το πήγες για καφεδάκι στη θάλασσα τότε τον Οκτώβριο. Σήμερα μου έχει στείλει μια φίλη ένα πολύ ωραίο βίντεο που το έχει πάρει το βιβλίο «Βόλτα» στο μαντίο των Δελφών και μου έχει γράψει χαρακτηριστικά, θα σας βάλω τώρα το βίντεο να το δείτε. Μου έχει γράψει χαρακτηριστικά «Δες που ταξίδεψε σήμερα το βιβλίο σου στο απόλυτο ενεργειακό τοπίο, στο Δελφικό, σε φιλό». Για να δούμε για λίγο το Δελφικό τοπίο. Taking, σου παίρνει την αναπνοή το δελφικό τοπίο, το απόλυτο ενεργειακό τοπίο. Λοιπόν, έτσι όπως η άλλη φίλη σήμερα πήγε στους Δελφούς με το ψυχολογικό πόλεμο, αυτή η φίλη πήγε με το ψυχολογικό πόλεμο του βιβλίου μου για ένα καφεδάκι στη θάλασσα. Ενώ λοιπόν εγώ απολάμβανα το διάβασμα, τον καφέ μου και το αεράκι το θαλασσινό, ακριβώς σε διπλανό τραπέζι έφτασε ένας κύριος, ο οποίος παρήγγειλε στην αρχή ένα ποτάκι και κατόπιν μια πίτσα. Περίπου για μια ώρα, αλήθεια σου λέω, έπαιρνε το ένα τηλέφωνο μετά το άλλο. Δεν είναι υπερβολή να σου πω πως πήρε γύρω στα 40 άτομα, άνδρες και γυναίκες, για να τους προσκαλεί εντελώς ξαφνικά για αυτούς, για ποτό και πίτσα στο συγκεκριμένο μαγαζί. Και φαντάζομαι σε ανοιχτή ακρόαση για να τον ακούς κι εσύ. Λέγοντας την ίδια εισαγωγή, κάνοντας την ίδια περιγραφή του εξαιρετικά όμορφου απογεύματος για να πάρει 40 αρνητικές απαντήσεις στην πρόσκληση. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι είχαν λόγο να τον αποφεύγουν ευγενικά, πάντως κανένας δεν μπορούσε να έρθει να μοιραστούν το όμορφο απόγευμα, την πίτσα και το φαγητό. Εγώ πιστεύω ότι για να είναι 40 στα 40, κάποιο λόγο θα είχα. Άρχισα να τον λυπάμαι, όχι γιατί ένιωθε μοναξιά, αλλά για την ανησυχία του και την ανικανότητα του να απολαύσει αυτό που περιέγραφε. Δεν το λυπόσουν επειδή καθόταν εκεί μόνος, το λυπόσουν επειδή ήταν ανήσυχος που ήταν μόνος και δεν μπορούσε να απολαύσει την ομορφιά που περιέγραφε στους άλλους στο τηλέφωνο που υπήρχε για να έρθουν να απολαύσουν μαζί του. Σκεφτόμουν πως αυτό δεν ήταν ανθρώπινη ανάγκη για μοίρασμα, αλλά αναγκύλα. Τι ωραία λέξη αυτή. Δηλαδή, ανάγκη του, ανάγκη του. Απεγνωσμένη ανάγκη, εκείνη ακριβώς την ώρα να έχεις παρέα. Στη συνέχεια σκεφτόμουν πως ο καθένας από αυτούς τους 40 ίσως είχε κολακευθεί από την πρόσκληση, που σήμαινε σε επιλέγω σε καλό, χωρίς όμως να γνωρίζει πως ήταν για παράδειγμα το νούμερο 15 ή το νούμερο 22 στην επιλογή του. Πόσες φορές αφήνουμε οτιδήποτε κάνουμε εμείς πεινασμένοι από αυτή την αναγνώριση πως είμαστε θελκτικοί για κάποιον,
πως είμαστε επιλογή του και τρέχουμε γιατί θέλουμε κάτι παραπάνω από πίτσα. Πολλές φορές. Γι' αυτό λέω πολύ συχνά ότι αν κάποιος πραγματικά μας θέλει, θα επιμένει έστω και αν εμείς αρνηθούμε μια έξοδο ή αρνηθούμε μια συνάντηση ή αρνηθούμε να κάνουμε σεξ νωρίς σε μια γνωριμία. Το παίρνω στις ερωτικές γνωριμίες, εγώ καταλαβαίνετε. Ίσως φαντασιωνόμαστε και την αρχή του έρωτα της ζωής μας, θα το πας και εσύ. Ενώ ήμασταν κάποιο νούμερο από την τηλεφωνική λίστα ενός που ήθελε παρέα από τις 5 ως τις 7 για να μην φάει μόνος. Πραγματικά, φιλενάδα, αυτά που γράφεις είναι γροθιά στο στομάχι. Ίσως μάλιστα και ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ήταν μόνος του, γιατί τους ανθρώπους τους έβλεπε καθώς τον εξυπηρετούσε. Γι' αυτό να είσαι σίγουρη ότι χρησιμοποιούσε τους ανθρώπους ή χρησιμοποιεί τους ανθρώπους. Τώρα θέλω παρέα και τώρα όχι. Χωρίς δέσμευση, χωρίς ευθύνες, σου προσφέρω φαγητό και ποτό και βάζεις την παρέα γιατί έτσι νιώθω τώρα. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και αυτό έρχεται και σαν απάντηση στο χθεσινό vlog που με απογοητεύσατε κάποιοι που είπατε τον βαρεθήκαμε, δεν τον αντέχουμε το ξενοδόχο και δεν καταλάβατε γιατί έκανα το χθεσινό βίντεο. Ήταν για δύο λόγους που έκανα το χθεσινό βίντεο. Ο πρώτος λόγος γιατί πρέπει να ανοίξουμε επιτέλους τα μάτια μας και να καταλάβουμε ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς, να δούμε ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Γιατί οι κυρίες που έγραψαν ότι κουράζει, είναι τρόλ, μα γιατί ασχολείται η Θέκλα, γιατί ξοδεύει την πολύτιμη ενέργεια της για να το απαντά, μπορεί να συναντήσω στον δρόμο τους έναν τέτοιον τύπο, ο οποίος να λειτουργήσει όπως λειτουργεί κάποιος όταν θέλει να επιτύχει κάτι και όχι όταν ανοίγεται και λέει τα σώψυχά του και ό,τι περιέχει μέσα του μυαλό του ανώνυμα σε μια ψυχολόγο και σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και να θαμπωθούν και να μην καταλάβουν το σκεπτικό που υπάρχει από κάτω. Δεν λέω ότι όλοι οι άνδρες σκέφτονται όπως το ξενοδόχο, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι είναι ηλιστές, εγωκεντρικοί και συμφεροντολόγοι. Και δεν πρέπει να ζούμε μέσα σε μία bubble, μέσα σε μία φούσκα, στην οποία να νομίζουμε ότι όλοι σκέφτονται όπως εμάς και όλοι λειτουργούν όπως εμάς. Σκεφτείτε πόσο κόσμο μπλοκάρω καθημερινά, βάζω σε απόκρυψη με αυτό το κανάλι. Ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο, στα οποία γίνονται όλες αυτές οι ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοφέλιμες συζητήσεις και παρόλα αυτά βρίσκουν την ενέργεια και βρίσκουν τον λόγο να γράψουν κάτω από τα βίντεο πράγματα, το οποίο είναι εντελώς αντίθετα με το σκεπτικό και την πνευματική πορεία του καναλιού αυτού. Αυτός τουλάχιστον τα γράφει σε επιστολή και ζητάει τη γνώμη μου. Και παίρνοντας την απάντηση, και ο ίδιος παίρνει απαντήσεις, και άλλοι άνθρωποι όπως αυτό μου παρακολουθούν τα βίντεο και μπορεί να έχουν πει σε απόκρυψη παίρνουν απαντήσεις, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα και τον ενδεχόμενο οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν είναι στη ζωή μας τώρα, που εμείς πήγαμε no contact μαζί του και καλά κάναμε, ότι θα μπορούσε στο μέλλον να πιαστεί από κάπου και να ξετυλίξει το κουβάρι των μπερδεμένων της ψυχής του. Αλλά ακόμη και αν δεν το κάνει, και είμαστε εμείς να πούμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους και ότι τα δικά μας γραπτά και τα δικά μας λεγόμενα είναι πιο σπουδαία και πιο σημαντικά. Και έστειλα και εγώ email στη βίντεο στη Θέκλα και email στη Θέκλα και δεν μου το έχει κάνει βίντεο, αλλά εγώ είμαι πιο σημαντικός άνθρωπος, είμαι πιο πνευματικός, είμαι πιο σπουδαίος και πρέπει να μου απαντήσει πιο νωρίς. Λοιπόν, και ενώ σκέπτομαι αυτά, λέει φίλη Θέκλα μου, τι έγινε. Γυρνάει και μου λέει, ως 41η επιλογή, ελάτε αν θέλετε να φάτε πίτσα, δεν θα τη φάω μόνος μου. Ο εαυτός μου προθέκλας μπορεί να έκλαιγε αντικρίζοντας την απόγνωση της ανθρώπινης μοναξιάς. Ίσως να τον έπαιρνα και στο σπίτι μου να του μαγειρέψω, να ρωτήσω για ποιον λόγο είναι μόνος, να τον παρηγορήσω και ίσως να του δώσω και το τηλέφωνο μου αν βρεθεί πάλι δίχως παρέα να τον συντροφεύω εγώ, να μην λυπάται. Εκείνη την ώρα όμως, αυτός κρίνοντας από τον εαυτό του, προσέφερε το δέλεαρ ψίχουλον σε κάποια που θεώρησε πεινασμένη εντός αγωγικών από ανθρώπινη επαφή για να ικανοποιήσει τη δική του αναγκύλα να του κρατήσει κάποιος παρέα.
Ίσως θα το έπαιρνα και προσωπικά, προθέκλας, και θα αναρωτιόμουν, τόσο πολύ φαίνεται η ανάγκη μου για φαγητό, ψυχικό φαγητό εννοώ, που αν θρός με συμπόνεσαι. Όμως εγώ το απολάμβανα. Περνούσα πολύ καλά μόνη μου και δεν με έσπρωχνε κανενός είδους έλλειψη να αποδεχτώ το δόλωμά του. Δικό του και μόνο ήταν το θέμα. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Πάρα πολύ. Ίσως άλλες εποχές να πίστευα πως ξεκινά ένας έρωτας από το χέρι του Θεού που δεν άφησε 40 προεπιλεγμένους να φτάσουν στο τραπέζι του. Άλλες εποχές, προθέκλες, που πιστεύω στις αδερφές ψυχές και τα Twin Flames και ότι τίποτα είναι τυχαίο και όλα αυτά τα σχετικά. Όμως εγώ τώρα πια, Θέκλα μου, δεν δελεάζω με ψίχουλα. Μπράβο! Δεν προορίζομαι να γεμίσω την καινή ώρα και την καινή υπαρξιακή κατάσταση κανενός. Δεν ήθελα να ψυχαναλύσω ούτε να συντρέξω τον συνάνθρωπο που ήθελε κομπάρσου στο όμορφο δειλινό του. Γράφεις τέλεια, πρέπει να αρχίσεις να γράφεις λογοτεχνία. Ήθελα απλώς να πιω το καφεδάκι μου και να συνεχίσω το διάβασμα του βιβλίου που με κάνει περισσότερο συνειδητή και λιγότερο θύμα. Κούκλα μου. Ίσως όλα αυτά που σκέφτηκαν είναι υπερβολικά απέναντι σε μια ευγενικά διατυπωμένη πρόταση του συνάνθρωπου, αλλά το εκκρεμές μου ήταν για καιρό στην άλλη μεριά. Δεν νομίζω να ήταν υπερβολικά. Θέκλα μου, πιθανολογώ ότι θα κεντραριστώ και ίσως να μπορέσω να πω ευγενικά «ευχαριστώ, δεν θα πάρω» ή «γιατί με ενοχλείτε, κύριε». Θέκλα μου, δεν ξέρω αν σκέφτηκα και ερμήνευσα σωστά όλα τα παραπάνω, αλλά για μένα ήταν σαν πρακτική εξάσκηση όσων ψυχοεκπαιδεύομαι μαζί σου. Θα ήθελα τη γνώμη σου, καθώς κινούμε σε άγνωστες αντιδράσεις πλέον από πλευράς μου. Έτσι είναι. Όταν αναρρώνεις από τη συνεξάρτηση, σε εκπλήττει ο ίδιος σου εαυτός. Ο ίδιος σου εαυτός κάνει αντιδράσεις που σου είναι άγνωστες. Τι σοφό κείμενο αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Είναι πολύ σοφό. Θα το ξαναδιαβάσω. Θα το ξαναδιαβάσω έτσι γιατί το διάβαζα με διακοπές. Βρίσκομαι σε κατάσταση πένθους, ενώ παράλληλα προσπαθώ να προσέχω και να περιποιούμε τον εαυτό μου, βοηθώντας τον εαυτό μου αυτή τη δύσκολη περίοδο. Εδώ λοιπόν στο νησί που βρίσκομαι χθες, είχαμε μια καλοκαιρινή μέρα παρότι βρισκόμαστε στον Οκτώβριο. Αποφάσισα να πάρω το βιβλίο «Ο ψυχολογικός πόλεμος αγκαλιά» και να το πάω μαζί μου για ένα καφεδάκι στη θάλασσα. Ενώ λοιπόν εγώ απολάμβανα το διάβασμα, τον καφέ μου και το αεράκι του θαλασσινό, ακριβώς σε διπλανό τραπέζι έφτασε ένας κύριος, ο οποίος παρήγγειλε στην αρχή ένα ποτάκι και κατόπιν μια πίτσα. Περίπου για μια ώρα, αλήθεια σου λέω, έπαιρνε το ένα τηλέφωνο μετά το άλλο. Δεν είναι υπερβολή να σου πω πως πήρε γύρω στα 40 άτομα, άνδρες και γυναίκες, για να τους προσκαλεί εντελώς ξαφνικά για αυτούς, για ποτό και πίτσα στο συγκεκριμένο μαγαζί. Λέγοντας την ίδια εισαγωγή, κάνοντας την ίδια περιγραφή του εξαιρετικά όμορφου απογεύματος, για να πάρει 40 αρνητικές απαντήσεις στην πρόσκληση. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι είχαν λόγο να τον αποφεύγουν ευγενικά, πάντως κανένας δεν μπορούσε να έρθει να μοιραστούν το όμορφο απόγευμα, την πίτσα και το φαγητό. Άρχισα να τον λυπάμαι όχι γιατί ένιωθε μοναξιά, αλλά για την ανησυχία του και την ανικανότητα του να απολαύσει αυτό που περιέγραφε. Σκεφτόμουν πως αυτό δεν ήταν ανθρώπινη ανάγκη για μοίρασμα, αλλά αναγκύλα, απεγνωσμένη ανάγκη εκείνη ακριβώς την ώρα να έχει παρέα. Στη συνέχεια σκεφτόμουν πως ο καθένας από αυτούς τους 40 ίσως είχε κολακευθεί από την πρόσκληση, που σήμαινε σε επιλέγω, σε καλό, χωρίς όμως να γνωρίζει πως ήταν για παράδειγμα το νούμερο 15 ή το νούμερο 22 στην επιλογή του. Πόσες φορές αφήνουμε οτιδήποτε κάνουμε εμείς, πεινασμένοι από αυτήν την αναγνώριση πως είμαστε θελκτικοί για κάποιον, πως είμαστε επιλογή του και τρέχουμε γιατί θέλουμε κάτι παραπάνω από πίτσα. Ίσως φαντασιωνόμαστε και την αρχή του έρωτα της ζωής μας, ενώ ήμασταν κάποιο νούμερο από την τηλεφωνική λίστα ενός ανθρώπου που ήθελε παρέα από τις 5 στις 7 για να μην φάει μόνος. Ίσως μάλιστα και ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ήταν μόνος του, γιατί τους ανθρώπους τους έβλεπε καθώς τον εξυπηρετούσε. Τώρα θέλω παρέα και τώρα όχι. Χωρίς δέσμευση και χωρίς ευθύνες σου προσφέρω φαγητό και ποτό και τώρα βάζεις την παρέα γιατί έτσι νιώθω τώρα. Και ενώ σκέπτομαι αυτά, Θέκλα μου, τι έγινε.
Γυρνάει και μου λέει ως 41η επιλογή, ελάτε αν θέλετε να φάτε πίτσα, δεν θα τη φάω μόνος μου. Ο εαυτός μου προθέκλας μπορεί να έκλαιγε αντικρίζοντας την απόγνωση της ανθρώπινης μοναξιάς. Ίσως να τον έπαιρνα και σπίτι μου να του μαγειρέψω, να ρωτήσω για ποιον λόγο είναι μόνος, να τον παρηγορήσω. Και ίσως να του δώσω και το τηλέφωνό μου αν βρεθεί πάλι δίχως παρέα, να το συντροφεύω εγώ. Μην λυπάτε, να μην λυπάτε. Εκείνη την ώρα όμως αυτός, κρίνοντας από τον εαυτό του, προσέφερε το δέλεαρ ψίχουλον σε κάποιαν που θεώρησε πεινασμένη από ανθρώπινη επαφή, για να ικανοποιήσει τη δική του αναγκύλα να του κρατήσει κάποιος παρέα. Ίσως θα το έπαιρνα και προσωπικά προθέκλας και θα αναρωτιόμουν, τόσο πολύ φαίνεται η ανάγκη μου για φαγητό, ψυχικό φαγητό εννοώ, που ο άνθρωπος με συμπόνεσε. Όμως εγώ το απολάμβανα. Περνούσα πολύ καλά μόνη μου και δεν με έσπρωχνε κανενός είδους έλλειψη να αποδεχτώ το δόλωμά του. Δικό του και μόνο ήταν το θέμα. Ίσως άλλες εποχές να πίστευα πως ξεκινά ένας έρωτας από το χέρι του Θεού που δεν άφησε 40 προεπιλεγμένους να φτάσουν στο τραπέζι του. Όμως εγώ τώρα πια Θέκλα μου δεν δελεάζομαι από ψίχουλα. Δεν προορίζομαι να γεμίσω την καινή ώρα και την καινή υπαρξιακή κατάσταση κανενός. Δεν ήθελα να ψυχαναλύσω ούτε να συντρέξω τον συνάνθρωπο που ήθελε κομπάρσους στο όμορφο δειλινό του. Ήθελα απλώς να πιω το καφεδάκι μου και να συνεχίσω το διάβασμα του βιβλίου που με κάνει περισσότερο συνειδητή και λιγότερο θύμα. Είναι πραγματικά λογοτεχνικό το γράψιμο της φίλης. Είναι φοβερό αυτό που περιγράφει και όντως όταν θεραπευόμαστε από τη συνεξάρτηση μπορούμε να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας από τους άλλους ανθρώπους, να δούμε ξεκάθαρα τα ζητήματα των άλλων ανθρώπων και να μην σπεύδουμε να γινόμαστε στηρίγματα για τον οποιονδήποτε ή να χτίζουμε ψεύτικες ελπίδες και φαντασιώσεις πάνω σε καταστάσεις που είναι εκεί μπροστά μας, ξεκάθαρες. Κάντε έτσι λίγο ενός λεπτού σιγή, να κάνουμε ενός λεπτού σιγή και να σκεφτούμε όλες τις σχέσεις του παρελθόντος τις οποίες υπήρξαμε συνεξαρτώμενοι ή συνεξαρτώμενες και να σκεφτούμε πόσο λίγοι, πόσο μικροί ήταν εκείνοι οι άνθρωποι τους οποίους εμείς μεγαλοποιήσαμε μέσα στο μυαλό μας για να πιστέψουμε πως ήρθε ένας μεγάλος έρωτας, ήρθε μια μεγάλη αγάπη, ήρθε μια δυνατή φιλία να μας διασώσει, ενώ στην ουσία βάζαμε όλη μας την ενέργεια για να διασώζουμε τους άλλους, οι οποίοι δεν διασώζονται από εμάς, μόνο μόνοι τους μπορούν να διασωθούν, και αφήναμε πίσω κακοποιητικά τον εαυτό μας. Καλή ελευθερία από τη συνεξάρτηση, εύχομαι σε όλους, και σε σχέση με αυτά που σχολίασα, σε σχέση με το χθεσινό βίντεο, σας παρακαλώ να κοιτάζει ο καθένας τα δικά του ελαττώματα, να κοιτάζει ο καθένας τα δικά του κενά, να κοιτάζει ο καθένας τα δικά του ζητήματα και δεν είμαστε εδώ σε αυτό το κανάλι ούτε για να διαγνώσουμε κανένα, ούτε για να τον επαναφέρουμε στον ορθοδρόμο, ούτε για να είμαστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι υποκριτές, ούτε και για να είμαστε ο μεγαλύτερος αδερφός του ασώτου. Θυμάστε την παραβολή του, αν όσοι έχετε επαφή με τη γραφή, με τη βίβλο, στην παραβολή του ασώτου, έρχεται ο άσωτος πίσω και ο πατέρας του τον δέχεται, τον άσωτο γιο πίσω με ανοιχτές αγκάλες και σφάζει και τον μόσχο το σιδευτό για να τον ταΐσει και ο μεγαλύτερος αδερφός ζηλεύει και φθονεί και λέει τι είναι αυτή η κατάσταση. Εγώ είμαι εδώ και σου δουλεύω τόσα χρόνια και ήρθε τώρα ο άλλος και εσύ του σφάζεις το μοσχάρι. Θα τρώγες και εσύ από το μοσχάρι, ρε φίλε. Όταν σφάζουμε όλοι τρώμε εδώ. Όταν ψήνουμε όλοι τρώμε. Δεν λύφκει. Στην κυπριακή διάλεκτο δεν λύφκει. Δεν τελειώνει. Και όλα τα λόγια που λέω στα βίντεο δεν τα απευθύνω μόνο στον αποστολέα της επιστολής αλλά και σε όσους παρακολουθείτε. Έχετε την αγάπη μου.